Ξεσηκωμός συνταξιούχος είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ σήμερα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Ρεπορτάζ το οποίο υπογράφει ο Χριστόφορος ο Παπαδάκης. Έχουμε κάποια έτσι αναστάτωση στο κομμάτι της απονομής των συντάξεων μέσα από τις καθυστερήσεις που καταγράφονται διαχρονικά παρά τις δεσμεύσεις των Υπουργείων ότι θα τρέξει διαδικασία. Κινητοποιήθηκαν οι συνταξιούχοι, πραγματοποίησαν και μια συνάντηση στο εργατικό κέντρο και έχουμε την κινητοποίηση την αυριανή έξω από τον ΕΦΚΑ. Θέλω να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο τον Λενακάκη, τον κύριο Λενακάκη, τον πρόεδρο των συνταξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Για να μας πείτε λίγο οι βασικοί λόγοι της αυριανής κινητοποίησης, ποιοι είναι? Οι βασικοί λόγοι της αυριανής κινητοποίησης βασικά είναι οι εκκρεμείς συντάξεις που έχουμε με τον ΕΦΚΑ και πιο πολύ όχι μόνο οι κυρίες αλλά πιο πολύ και οι επικουρικές συντάξεις οι οποίες έχουμε και 5 χρόνια και 6 χρόνια με καθυστέρηση. Αυτό είναι το ένα θέμα που έχουμε. Το άλλο θέμα είναι ότι οι συνεχείς ανατιμήσεις, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχουν οδηγήσει τις συντάξεις και τους συνταξιούχους πραγματικά σε οικονομικό αδιέξοδο. Αυτό που επίσης έχουμε παρατηρήσει ότι εμείς οι συνταξιούχοι δεν περιλαμβάνονται στα κοστολογημένα προγράμματα αυτή τη στιγμή των κομμάτων και δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα για το επόμενο διάστημα. Και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Αυτοί είναι οι λόγοι που πραγματικά μας έχουν θα μας έχουν κατεβάσει στο δρόμο και θα είμαστε στο δρόμο του αγώνα μέχρι πραγματικά να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων. Επίσης, με αυτή την ευκαιρία, θέμε κύριε Παναγιωτόπουλο, να αναδείξουμε τη σημασία της κοινωνικής ασφάλισης και να πούμε ακόμα, όχι μόνο στους συνταξιούχους και στα νέα παιδιά, ότι η κοινωνική ασφάλιση είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζομένων και πραγματικά είναι προϊόν σκληρών αγώνων και θα έλεγα αιματηρών αγώνων από τους προηγούμενους για να έχουμε σήμερα ασφάλιση, για να έχουμε περίθαλψη, για να έχουμε υγεία, για να έχουμε οίκους ευγυρίας, για να έχουμε κοινωνικό τουρισμό και για να έχουμε όλα αυτά τα πράγματα που μας δίνει πραγματικά η κοινωνική ασφάλεια, η δημόσια κοινωνική ασφάλεια. Μάλιστα, πρόεδρε. Και γι' αυτό και εμείς κατεβαίνετε αύριο στους δρόμους με φόντο και τις εκλογές, θέλετε δεσμεύσεις. Τα έχουμε ξαναπεί και είστε και εσείς προσωπικά ιδιαίτερα δραστήριος. Αναφερθήκατε στην αρχή στον πρόλογό σας στην καθυστέρηση στο κομμάτι της απονομής των συντάξεων. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, κυρίως επικουρικές, για να μιλήσουμε με αριθμούς, πόσες συντάξεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα? Θα σας πω. Επειδή ακριβώς εμείς πηγαίνουμε στα 3 υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, παρακολουθούμε την κατάσταση, αλλά όμως και στο γραφείο μας έρχονται συνέχεια συνταξιούχοι, οι οποίοι μας κάνουν παράπονα. Όσον αφορά την καθυστέρηση των επικουρικών συντάξεων, μας κάνουν παράπονα ότι κάποιες συντάξεις βγήκανε, αλλά τώρα τους ζητάει τα χρήματα πίσω ο ΕΦΚΑ. Και θα ήθελα εδώ να σας δώσω και ένα στοιχείο, ότι 1.000.000 συνταξιούχοι πανελλαδικά, όχι μόνο συνταξιούχοι, ασφαλισμένοι, έχουν προβλήματα με τον ΕΦΚΑ και εκκρεμότητες. Είτε έχουν πάρει σύνταξη fast track διαδικασία, είτε έχουν πάρει εμπιστοσύνη, είτε έχουν πάρει προκαταβολή, αλλά και είτε έχουν πάρει και την επικουρική του σύνταξη. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Σωστά. Που πραγματικά δεν αξίζει ο συνταξιούχος, κύριε Παναγιωτόπουλε, μετά από τόσα χρόνια μια επικουρική σύνταξη η οποία έχει μειωθεί κατά 80%. Να περιμένει πόσο διάστημα τώρα να την πάρει. Έχει γίνει ψίχουλο. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Είναι, τι να σας πω, οι επικουρικές συντάξεις, ακόμα και αυτό το 7,25 που έδωσε η κυβέρνηση και όσοι το πήραν που δεν έχουν προσωπική διαφορά, οι επικουρικές συντάξεις δεν πήραν καμία αύξηση και ούτε πρόκειται να πάρουν. Πρόεδρε, τι ώρα αύριο στον ΕΦΚΑ? Εμείς αύριο στον ΕΦΚΑ μαζί με άλλα εργατικά σωματεία και άλλα συνταξιουχικά σωματεία πραγματικά θα κάνουμε μια διαμαρτυρία γενικά και για τις εκκρεμείς συντάξεις μας αλλά και γενικά για το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Μάλιστα. Τι ώρα, την ώρα, πείτε μας, υπενθυμίστε εδώ στον κόσμο τι ώρα. Η ώρα θα είναι 11 η ώρα το πρωί έξω από τον ΕΦΚΑ στο Σταυρωμένο. Οπότε θα τα ξαναπούμε και στο κομμάτι στον απόϊχο να δούμε πώς πήγε η κινητοποίηση. Να σας ευχαριστήσω πολύ, πρόεδρε.